έκλεισες τώρα. Ναι, αλλά δεν κατάλαβα ποιος είναι πριν, γι' αυτό σου έκλεισα. Ειρήνη, με λένε. Ναι, ναι, Ειρήνη, η Ξένια, είμαι δημοσιογράφος από την Νικολούλη που είχαμε μιλήσει για το καλοκαίρι που με είχες πάρει και μου είχες πει για το κοριτσάκι κάτω εκεί σε εσάς στην Αμαλιάδα. Α, ναι, ναι. Έλα, Ξένια, ναι, τώρα σε κατάλαβα. Ναι, εγώ για άλλο πήρα να σε ρωτήσω σήμερα. Πήρα να σε ρωτήσω αυτό το μωράκι εκεί στην Αμαλιάδα που πέθανε πριν λίγο καιρό. Τους γνώριζες, γνώριζες την οικογένεια. Ναι. Τι συνέβη ρε εσύ, Ειρήνη, με αυτό? Ρε Ξένια, να σου πω κάτι. Η κοπέρα μια χαρά του πήγε στο κέντρο γης. Και αυτός βγήκε απ' έξω τώρα και μετά από μισή ώρα και τι λένε πέφαμε. Βγάλεσαι τώρα άκρη, τι έχει γίνει. Δηλαδή το μωρό πήγε ζωντανό στο νοσοκομείο? Ναι, είμαι μπροστά, Ξένια. Το πήγε στο νοσοκομείο για ποιο λόγο, δηλαδή έπαθε κάτι και το πήγε ας πούμε ζωντανό τρέχοντας στο νοσοκομείο, τι ακριβώς συνέβη? Όχι, απλά είχε... πώς το λέω, απλά μελάνιασε. Το μωρό μελάνιασε στα καλά καθούμενα? Ναι, δεν έπαιρνε τις αισθήσεις του και με το... κατευθείαν το πήραμε, το πήγαμε πάνω. Ρε Ξένια, μπορείς να πάρεις και μετά γιατί είναι τα 40 σήμερα και είναι όλοι μέσα στα νεύρα και δεν ξέρω. Πάρε με αύριο. Εντάξει, θα σε πάρω αύριο, Ειρήνη, έγινε, ευχαριστώ. Έλα μου, έλα.